τα σύνορά μας ή δεν είχατε πει ότι είμαστε ανοιχτοί στο να δεχτούμε όλη αυτή την προσφυγική ροή, το πράγμα μπορεί να ήταν διαφορετικό. Μου αρέσει που επαναλαμβάνεται αυτό το επιχείρημα, το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και το άκουσα και σήμερα από τον Νίκο τον Δένδια, με τον οποίο θέλω να πω ότι σε πολλά και στις συζητήσεις μας στις δημόσιες έχουμε κοινούς τόπους. Όμως σε αυτό το ζήτημα διαφωνώ ριζικά μαζί του από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα έχουμε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και αύριο στη Βουλή, γιατί η Νέα Δημοκρατία κάνει μια επίκαιρη επερώτηση για αυτό το θέμα και θα έχει ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ξεκινήσω από το εξής. Πρώτον, η Ελλάδα έδειξε το πρόσωπο της αλληλεγγύης μέσα από τις πολύ μεγάλες προσπάθειες, πρώτα απ' όλα των κατοίκων των νησιών μας, του λιμενικού, των εθελοντών, όλων των ανθρώπων που συμμετείχαν και συμμετέχουν με την ίδια τους τη ζωή, βιωματικά, καθημερινά, σε αυτή την τεράστια αντιμετώπιση ενός, στην τεράστια προσπάθεια της αντιμετώπισης ενός πάρα πολύ μεγάλου προβλήματος. Δεύτερον, το θέμα αυτό είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Το θέμα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, το θέμα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών είναι, ξαναλέω, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην κλίμακα μιας χώρας. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν η Ευρώπη πρώτα απ' όλα δεν δείξει μια διαφορετική πολιτική σε αυτό. Εάν, όπως είπε ο κύριος Δένδιας, εγώ κοιτάω την πατρίδα μου, ο καθένας κοιτάξει την πατρίδα του με έναν τρόπο που να υψώνει φράχτες, τότε θα έχουμε το απόλυτο αδιέξοδο. Συνεπώς. Ναι, αλλά και η Ευρώπη δεν εμποδίζει τις άλλες χώρες που το κάνουν αυτό, κύριε Μαντά, δυστυχώς. Ακούστε με λίγο. Δεν βλέπω μια τέτοια κατεύθυνση από την Ευρώπη της αλληλεγγύης. Όποιος αποφασίζει να ορθώσει φράχτη, να του πει ότι όχι, εδώ έχουμε κοινά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ λέω αυτή την πλευρά προς την οποία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κατευθυνθεί η Ευρώπη. Τρίτο, υπάρχουν αιτίες για αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, αν ξεχάσουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες των μεταναστευτικών και των προσφυγικών ροών και τι κάνουμε σε αυτό το επίπεδο, τότε νομίζω ότι η λέξη που μπορεί να μπει ως υπότιτλος είναι υποκρισία. Μπορεί να είναι πραγματικά ανθρώπινο. Και εγώ βλέπω και κατανοώ τη δύσκολη φάση στην οποία βρίσκεται ο κύριος Μουζάλας, ο οποίος είναι και γιατρός, ο οποίος έχει πάει και σε αποστολές σε πάρα πολλές χώρες και έχει δει τις συνθήκες που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και το καταλαβαίνω. Και όταν μίλησε και για απελάσεις, είπε: δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε και σε αυτό. Από την άλλη όμως, επειδή τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα, εσείς δεν θεωρείτε ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο χιλιάδες άνθρωποι από αυτούς να εγκλωβιστούν εδώ και εμείς τι θα τους κάνουμε? Πώς θα μπορέσουμε να τους απορροφήσουμε ενδεχομένως ή όχι? Δηλαδή, πώς θα ρυθμιστεί το πρόβλημα? Επειδή είπα τρία πράγματα μέχρι τώρα και δεν αναφέρεστε σε αυτά. Ακούστε λιγάκι. Αλλά γιατί αφορούν και τους ξένους. Εδώ όμως το πρόβλημα ερωτήσεως το αντιμετωπίζουμε εμείς. Εγώ λέω ότι με τέτοια λογική δεν πάμε πουθενά. Εάν συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, η Ευρώπη δεν πάει πουθενά. Ούτε η χώρα μας πάει πουθενά. Ναι. Θα σας πω γιατί. Εάν η λύση είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τους πούμε ότι θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, τη στιγμή που όλες οι διεθνείς συμβάσεις λένε ότι όταν είναι άνθρωποι στη θάλασσα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διασώσουμε τους ανθρώπους, εάν η λύση είναι αυτή, τότε μακριά από μας. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να ακολουθήσουμε μία τέτοια προσέγγιση. Και δεν πρέπει και η Ευρώπη να ακολουθήσει μία τέτοια προσέγγιση. Ξέρετε, όμως, πρέπει όταν να παλέψουμε να μην. Ακόμη και ο κόσμος που έχει τη διάθεση της αλληλεγγύης και το είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην Ιδωμένη, σε ένα χωριό 100 ψυχών. Το γνωρίζω πάρα που πολύ αρχικά καλά. Ήταν πολύ φιλικά διακείμενο και να βοηθήσει και να δώσει τρόφιμα και. Στο τέλος, όταν δημιουργήθηκε ένας όγκλος ο οποίος από την ταλαιπωρία έμπαινε στα σπίτια, προσπαθούσε να βρει κάτι να φάει, κάτι να ντυθεί και κάπου να βρει κατάλημα. Όλο αυτό. Σαν τα αισθήματα άλλαξαν. Βεβαίως, έτσι είναι. Αυτό λέω. Πώς θα το προλάβουμε? Δεν είναι λογική να πνίξουμε τους ανθρώπους προς Θεού. Ακούστε. Το προς Θεού, μέχρι να φτάσουμε σε λύση, έχει μία πολιτική και έχει και ορισμένα βήματα.
Θα σας πω το εξής, ότι επειδή εμείς είμαστε ένας λαός, ο οποίος έχουμε γνωρίσει και προσφυγιά, έχουμε γνωρίσει και μετανάστευση, έχουμε... γι' αυτό και από την θέση που κάποιες δυνάμεις, ακραίες δυνάμεις κατά τη γνώμη μου, λέγανε να τους πνίξουμε τελικά, φτάσαμε σε μια πρωτοφανή, σε ένα πρωτοφανές κίνημα και στάση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να το τονίσουμε και πρέπει να παλέψουμε και να εργαστούμε πολύ συστηματικά όπως και κάνουμε. Τέλος. Πρώτον, να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σε αυτό κινούμαστε με όσο πιο γρήγορα βήματα μπορούμε, να πούμε στην Ευρώπη ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, όπως και κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις δυσκολίες στην καταγραφή, όπως φάνηκε και από την περίπτωση του ανθρώπου αυτού που συμμετείχε στο τρομοκρατικό χτύπημα. Εμείς τον είχαμε καταγράψει, τρεις χώρες δεν τον είχαν καταγράψει, και πρέπει να ακολουθήσουμε, επιγόντως λέω εγώ, γιατί αυτό είναι πράγματι το μείζον πρόβλημα, μια διαφορετική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία, λοιπόν, κύριε Μαντά, επειδή ο χρόνος τρέχει και θέλω να σας ρωτήσω και σχετικά με τη διαπραγμάτευση. Βεβαίως. Και με την κόντρα αυτή που θέλετε. Έχει προκύψει για το ρόλο του Δούνου του στο πρόγραμμα. Πείτε μας τώρα, προφανώς η κυβέρνηση θα επιθυμούσε το Δούνου του, όπως τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, να αποφασίσει αν θέλει να κάνει το συμβιβασμό και αν δεν θέλει να τον κάνει να αποχωρήσει από το πρόγραμμα. Φαίνεται όμως ότι καταρχήν οι Γερμανοί πιέζουν πάρα πολύ και λένε ότι είναι δέσμευση σε αυτό το πρόγραμμα να είναι μέσα το Δούνου του. Το οποίο, όπως βλέπουμε στη διαπραγμάτευση, έχει ένα πολύ σκληρό ρόλο. Πέραν από αυτά που συζητούσαμε για τα ασφαλιστικά και για τα εργασιακά, έχει μπει και ένα θέμα για το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων και για το αν λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, το παρασκήνιο της κόντρας, είναι σε αυτό το σημείο, διότι θέλουν να ορίζουν εκείνοι έναν επόπτη ή, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα προεδρεύει σε αυτό το υπερταμείο που θα έχει μέσα όλα τα σημικά της χώρας. Μάλιστα. Θέλω να σας πω το εξής. Πράγματι διεξάγεται, όπως έχουμε πει, κάθε στιγμή μια σκληρή διαπραγμάτευση πάνω στα προπετούμενα και στα ανοιχτά ζητήματα που είχε αφήσει και η συμφωνία, η τελευταία συμφωνία του τρίτου προγράμματος. Το δεύτερο είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε παρακολουθεί και συμμετέχει στη διαδικασία χωρίς να έχει αποφασίσει το συγκεκριμένο τρόπο της συμβολής του. Το τρίτο αντικειμενικό στοιχείο είναι ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για την οποία είχαν προϋπολογιστεί 25 δισεκατομμύρια, προέκυψε ένα χρηματοδοτικό όφελος, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο πιθανά καλύπτει την πιθανή συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε αυτό. Αυτά είναι λοιπόν κάποια δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα μπήκαν με τον τρόπο που μπήκαν από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά η άλλη πλευρά, την οποία πρέπει, οφείλουμε να αναδείξουμε, είναι, επιτρέψτε μου, η παρέμβαση Σόιμπλε. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς, αλλά θέλω να πω σε αυτό τον τρόπο ότι κάποιοι κύκλοι εξακολουθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αναζωπηρώνουν κάθε στιγμή και ώρα τα σενάρια, είτε ότι θα μας βγάλουν από τη Σέγγεν, είτε ότι θα μας βγάλουν από το ευρώ, είτε, αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι πρέπει, και εδώ χρειάζεται πραγματική συνεννόηση, πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πούνε ότι εμείς είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, είμαστε ένα ισότιμο μέλος και ως τέτοιο συνομιλούμε και λειτουργούμε απέναντι στους εταίρους μας. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουν αυτά τα χτυπήματα ή αυτές οι υπενθυμίσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι ναι, πράγματι μέσα στη συμφωνία ήταν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη το ίδιο τη συγκεκριμένη του συμβολή. Έχει πει ότι μέχρι να δει τι θα γίνει με το χρέος. Οπότε πάμε στην αξιολόγηση. Και πάμε παρακάτω. Εντάξει, είναι διάφορα, πράγματα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν σχολίασε καθόλου το Διεθνές Ταμείο τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά είπε ότι εμείς δεν πάμε πουθενά απρόσκλητοι. Και μετά ξαναθυμηθήκαμε ότι ο κύριος Τσακαλώτος έκανε την επιστολή για να έρθει το Δούνου του ξανά στη διαδικασία του προγράμματος. Ναι ή όχι? Το συγκεκριμένο είναι ότι
σας είπα και πριν, πριν από ένα δευτερόλεπτο σας είπα, ότι βεβαίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μέσα. Τότε δηλαδή το θέλαμε, είναι... γιατί τότε συζητούσαμε ακούστε πάρα πολύ κάτι. Και για να ανοίξει η συζήτηση του χρέους. Τώρα τι είναι αυτό που μας οδηγεί και δεν το θέλουμε να σας πω κάτι. Να... Και εγώ μπορεί να συμφωνήσω μαζί σας και κάτι. Να το βρίσκω πολύ σκληρό στις απαιτήσεις του. Ένα λεπτό. Αλλά... ένα λεπτό. Είναι αθέτηση δεσμεύσεων αυτή όχι, τη στιγμή προς τους θεσμούς, δανειστές, αυτοί που θέλουν ναι. να πάρουν τα λεφτά τους πίσω που μας δίνουν. Να το πω πολύ απλά. Ναι, να εξασφαλίσουν το ουσιαστικό ζήτημα είναι αυτό που λέτε. Mm-hmm. Αν θα συμφωνήσω μαζί σας, το ουσιαστικό ζήτημα είναι αυτό. Να φύγουμε επιτέλους κάποια στιγμή από την επιτροπή και από τα δανεικά. Αυτό είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Ναι. Τότε θα έχουμε επί της ουσίας ανακτήσει τη δυνατότητά μας για εθνική κυριαρχία. Όμως θέλω να πω το εξής. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αυτό το συγκεκριμένο θέμα, από ποια σκοπιά θα το δούμε? Από την σκοπιά, δηλαδή κάθε τρεις και λίγο θα έχουμε έναν αυστηρό... Ποια είναι η επιδίωξή σας, κύριε Μαντά? Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Αν θέλετε λίγο να το επικεντρώσουμε για να μου δώσετε ναι. μια απάντηση, για να προχωρήσω και στην άποψη του κυρίου Δένδια. Ποια είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αν μου επιτρέπετε ένα σημείο μόνο. Βεβαίως. Η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει mm-hmm. ο δικός μας χάρτης έτσι όπως τον έχουμε πει, με τις λιγότερο δυνατές απώλειες. Γιατί έχουμε πράγματι σκληρά θέματα στο τραπέζι, έχουμε δύσκολα προβλήματα. Και το δούνου του δεν βοηθάει σε αυτό. Και το δούνου του γνωρίζουν όλος ο κόσμος γνωρίζει, δεν είναι mm-hmm. κρυμμένο μυστικό. Όλος ο κόσμος γνωρίζει ποιες είναι οι απόψεις τους πάνω σε αυτά τα, πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Κύριε Δένδια. Ο κύριος Μαντάς είναι μια νυφάλια φωνή. Πραγματικά στο κοινοβούλιο και στην πολιτική γενικά. Και, φοβάμαι όμως ότι είναι και αυτός εγκλωβισμένος σε μια αντίληψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία το διαγνώστηκε.